Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέες διαστάσεις πήρε σήμερα το πολιτικό θρίλερ κατασκοπίας μεταξύ Αθηνών, Ουάσιγκτον, Βελιγραδίου, καθώς πράκτορες του FBI προσπαθούν τώρα να εμπλέξουν και τις ελληνικές αρχές στη μυστηριώδη αυτή υπόθεση, για την οποία ο Πρωθυπουργός διάταξε ήδη έρευνα σε βάθος. Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ελληνοαμερικανός υπάλληλος στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στη Βλάλας, που συνελήφθη την Παρασκευή στη Βιρτζίνια, είχε δώσει σε Έλληνες αξιωματικούς εκατοντάδες απόρριτα έγγραφα για το Γιουγκοσλαβικό, με αποδέκτες και Σέρβους έναντι 20.000 δολαρίων. Ενώ η Washington Post αναφέρει ότι οι Αμερικανοί υποψιάστηκαν ότι υπήρχε διαρροή πληροφοριών κατά τη διάρκεια συνομιλιών που είχαν πέρυσι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδος. Και ενώ ο Λάλλας οδηγείται αύριο στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Βιρτζίνια, αξιωματούχοι του Αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης χαρακτηρίζουν εξαιρετικά σοβαρές τις εις βάρος του κατηγορίες και ισχυρίζονται ότι εφόσον κριθεί ένοχος, μπορεί να καταδικαστεί σε ισόβια. Την ίδια ώρα, οι μυστικές Αμερικανικές υπηρεσίες κάνουν εφόδους σε σπίτια συγγενών του Λάλλα στην Αθήνα. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση αγνοεί την υπόθεση. Τόνισε όμως ότι οι ελληνικές αρχές είναι έτοιμες να αρχίσουν έρευνες μόλις υπάρξουν επίσημες καταγγελίες στον εισαγγελέα ή την αστυνομία. Στα γεγονότα στις 8.30 όλο το παρασκήνιο του κατασκοπευτικού θρίλερ σε ζωντανή σύνδεση με τον Ουάσιγκτον. Μιλούν στο Μέγκα πράκτορες του FBI. Στην αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου των Σέρβων της Βοσνίας είναι στραμμένη η προσοχή της διεθνούς κοινότητας που περιμένει με αγωνία αν θα επικυρωθεί η Συμφωνία των Αθηνών για ειρήνευση στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει από ώρα σε ώρα αν θα μεταβεί στο Πάλε για να παραστεί στη συνεδρίαση. Την ίδια ώρα, Μιλόσεβιτς και Κάρατζιτς ασκούν ασφικτικές πιέσεις στους εθνικιστές Σέρβους βουλευτές να προσυπογράψουν το σχέδιο του ΟΗΕ. Και ενώ ο ΟΗΕ προωθεί ήδη την επιχείρηση ειρηνευτικής αποστολής στη Βοσνία, ο πρόεδρος Κλίντον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης αν το Κοινοβούλιο των Σέρβων απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο. Το CNN και το NBC μετέδωσαν ότι ομάδες Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων ανοιχνεύουν ήδη το έδαφος της Βοσνίας για αεροπορικές επιδρομές, ενώ τουρκικά F-16 συμμετέχουν από σήμερα στις αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τη Βοσνία. Στο Παρίσι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Κρίστοφερ υποσχέθηκε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στα Βαλκάνια στα πλαίσια της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, που ενδέχεται να φτάσουν τον αριθμό των 10.000 στρατιωτών. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα εξετάσει επιγόντως τον τρόπο εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο Κοινοβούλιο των Σέρβων της Βοσνίας. Πάντως, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Κραζίσνικ είπε σήμερα ότι οι Σέρβοι πρέπει να διαλέξουν την διπλωματική οδό για να πετύχουν τους στόχους τους. Την ίδια ώρα, οι μουσουλμάνοι μιλούν για μαζική επίθεση των Σέρβων στην πόλη Ζέπα και σφοδρές συγκρούσεις στα άλλα μέτωπα της Βοσνίας. Στα γεγονότα στις 8.30, η αποστολή του Μέγκα στο Πάλε της Βοσνίας, η Μαρία Καρχυλάκη, μεταδίδει τις τελευταίες εξελίξεις πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου των Σέρβων. Νέα μαραθώνια κατάθεση για το κύκλωμα των τηλεφωνικών υποκλοπών έδωσε σήμερα στον εισαγγελέα ο αρχικοριός Χρήστος Μαυρίκης, που εμπλέκει με δύο κασέτες στην υπόθεση την κυρία Ντόρα Πακογιάννη. Ο Υπουργός Πολιτισμού μίλησε και πάλι για άθλια και κατασκευασμένη επίθεση και επανέλαβε ότι το θέμα θα διαλευκανθεί πλήρως από τη δικαιοσύνη. Η ειδική επιτροπή του ΟΤΕ, που συνεχίζει τις έρευνες, ανεκάλυψε σήμερα παρατυπίες στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο της Εκάλης. Την ίδια ώρα, μυστήριο καλύπτει τις καταγγελίες για απόπειρα απαγωγής του υπαλλήλου του ΟΤΕ, Χαράλα Μπουμπουρνιά, τον οποίο ο Μαυρίκης χαρακτηρίζει συνεργάτη του στο παράνομο δίκτυο των υποκλοπών. Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη αναφορά για τέτοιο περιστατικό στην αστυνομία, ενώ ο Μαυρίκης είπε ότι έχει στα χέρια του μαγνητοφωνημένη συνομιλία, από την οποία προκύπτει η ανάμειξη του Μπουρνιά στις παγιδεύσεις τηλεφώνων. Ο αρχηγός της αστυνομίας, κ. Λαμπαδιάρης, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι η άδεια οπλοφορία στο Μαυρίκη εδόθη με άνωθεν εντολή. Στην ακύρωση της συμφωνίας για ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ θα προχωρήσει του ΠΑΣΟΚ όταν έλθει και πάλι στην εξουσία, δήλωσε σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε συναντήσεις με τη διοίκηση και τους εργαζομένους στο κεντρικό κτίριο του ΟΤΕ στο Μαρούσι. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η πώληση του ΟΤΕ σε ιδιώτες είναι μια απαράδεκτη πράξη που θέτει σε κίνδυνο την εθνική μας άμυνα. Και επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ, όταν γίνει η κυβέρνηση, θα θέσει αμέσως υπό διακομματικό έλεγχο την ΕΕΠ και τον ΟΤΕ. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τον κύριο Παπανδρέου ότι επί 8 χρόνια ειρνεί το αυτόν τον έλεγχο και τον κάλεσε να είναι προσεκτικότερος, γιατί ο ελληνικός λαός και θυμάται και γνωρίζει. Καμία ανησυχία δεν εμπνέει η κατάσταση της υγείας της Μαρίας Δαμανάκη, η οποία θα παραμείνει ένα ακόμη 24ωρο στο Γενικό Κρατικό. Οι γιατροί που ολοκλήρωσαν σήμερα τις εξετάσεις δήλωσαν ότι τα λιποθυμικά επεισόδια της Προέδρου του Συνασπισμού οφείλονται σε ορισμένα προβλήματα του νευρικού συστήματος και της καρδιάς που επιτείνονται από το άγχος και την κόπωση. Οι γιατροί συνέστησαν στην κυρία Δαμανάκη φαρμακευτική αγωγή και ανάπαυση. Τηλεγράφημα με ευχές για ταχύ ανάρρωση απέστειλε στην πρόεδρο του Συνασπισμού, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ενώ και σήμερα την επισκέφθησαν ο ηθοποιός Γιώργος Κιμούλης, φίλοι και συνεργάτες της. Κηδεύεται αυτή την ώρα στη γαλλική πόλη Νεβέρ, όπου ήταν δήμαρχος ο πρώην πρωθυπουργός Πιέρ Περεγκοβουά, που έδωσε τραγικό τέλος στη ζωή του. Στην κηδεία παρίσταται σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας με επικεφαλής τον πρόεδρο Φρανσουά Μιτεράν. Σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας η τελευταία επιστολή του Περεγκοβουά στον πρόεδρο του κινήματος ρίζοσπαστών της αριστεράς.
στην επιστολή, ο τελευταίος πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών γράφει ότι η ιστορία θα δικαιώσει τις πράξεις του, αλλά επιρρύπτει ευθύνη στον εαυτό του, γιατί δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αλλαγή του κοινωνικού κλίματος πριν τις εκλογές. Η ήττα ήταν πολύ πιο βαριά από ό,τι αναμενόταν, σημειώνει ο Παρεγκοβουά, ενώ η κοινή γνώμη της Γαλλίας παραμένει συγκλονισμένη από το δραματικό τρόπο με τον οποίο έδωσε τέλος στη ζωή του. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο ως αυτή την ώρα, 5 περίπου λεπτά μετά τις 6. Οι εξελίξεις όμως τρέχουν, οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Μαρία Χούκλη. Καλό σας βράδυ.